Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ συνεχίζει ακάθεκτη τις κινητοποιήσεις της, ενώ έχει ήδη προκηρύξει αποχή από κάθε εργασία για το Σαββατοκύριακο. Το πρωί, οι εργαζόμενοι της ΠΟΕΟΤΑ προχώρησαν σε κατάληψη του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που προκαλεί το μεσοπρόθεσμο. Είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία από την Οδό Λαγκαδά ως το Δημαρχιακό Μέγαρο. Την ίδια ώρα πάντως, εξαιτίας της συνέχισης των κινητοποιήσεών τους, τα σκουπίδια αρχίζουν να σχηματίζουν λόφους σε αρκετές γειτονιές, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων πόλεων της Ελλάδας, όπως και της Καβάλας. Σήμερα εδώ πέρα είναι η εξέλιξη της συνεχόμενης κινητοποίησης που κάνουμε εδώ και τρεις εβδομάδες, με κυλιόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις και αποχές και στάσεις εργασίας. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε απεργία μετά την κατάληψη. Σάββατο Κυριακή υπάρχει αποχή από την εργασία όλων των συναδέλφων και αναμένουμε την απόφαση της Ομοσπονδίας, η οποία θα ληφθεί κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι ξέρω μέχρι την Κυριακή το πρωί, για το τι μέλη γενέζεται μετά από τη Δευτέρα. Δηλαδή οι κινητοποιήσεις κατά πάσα πιθανότητα δεν θα σταματήσουν την Κυριακή με τη λήξη της αποχής από τις εργασίες. Πριν από λίγο θα δώσω ένα παράδειγμα τώρα, γιατί μιλούσα με μια κυρία στο Δημαρχείο από τον ΟΓΑ. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τη μείωση των δώρων στον ΟΓΑ, το κόψιμο των δώρων στον ΟΓΑ. Το κόψιμο των δώρων στον ΟΓΑ θα γίνει εφόσον θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση και ο εφαρμοστικός νόμος, όχι απευθείας από το μνημόνιο. Εμείς αυτή τη στιγμή, πρώτος στόχος είναι να μην ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και αμέσως μετά να μπλοκάρουμε την έκδοση αυτών των υπουργικών αποφάσεων και των εφαρμοστικών νόμων όλοι μαζί, όχι μόνο ο Δήμος, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία να μπλοκάρουμε την έκδοση αυτών ώστε να μην εφαρμοστεί το μνημόνιο. Το μνημόνιο από μόνο του δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις και εφαρμοστικοί νόμοι. Καταλάβατε. Και αυτό καλούμε σε πανελλήνια βάση. Σας πληροφορώ ότι Σαββατοκύριακο στην Αθήνα θα έχει πάρα πολύ μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση. Γι' αυτό το λόγο με πολλές ομοσπονδίες, όχι μόνο με εμάς, με στόχο το μπλοκάρισμα της έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων και των εφαρμοστικών νόμων, ώστε να μην εφαρμοστεί στην πράξη το μνημόνιο.